Καλησπέρα σε όλες και όλους και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση σας σήμερα εδώ. Θα ήθελα εγώ μονάχα πολύ σύντομα να σας πω δύο λόγια αναφορικά με το ποιες ήταν οι αιτίες αλλά και ποια η συγκεκριμένη στοχοθεσία της πρωτοβουλίας μας να εξετάσουμε την εν λόγω θεματική μέσω αυτής της διτής έρευνας που εκπονήσαμε. Στη συνέχεια θα δώσω το λόγο στην έγκριτη δημοσιογράφο Μαρία Νικόλτσιου και με τη σειρά της θα δώσω το λόγο στο συνεργάτη μας, Κώστα Ελευθερίου, υπεύθυνο της Μονάδας Ερευνών και Μελετών του ΟΕΝΑ, που θα μας παρουσιάσει τα ευρήματα της έρευνας. Και μετά θα συνεχίσουμε με τις ομιλίες των τριών προσκεκλημένων μας καθηγητών, κύριο Λιάκο, κύριο Δοξιάδη και κύριο Παναγιωτόπουλο. Θα κάνει τις συστάσεις η Μαρία. Τους οποίους ευχαριστούμε πολύ που αποδέχτηκαν την πρόσκλησή μας. Παραδοσιακά, η διάκριση μεταξύ παλαιού και νέου διαμορφώνει τους όρους της πολιτικής συζήτησης και λειτουργεί ως βάση αναστοχασμού για τους πολίτες, ειδικά όταν αναφερόμαστε στην κοινωνία μας, που βιώνει μια πολυεπίπεδη κρίση, προετοιμαζόμενη για τη μετάβαση, βέβαια, στην επόμενη μέρα. Ο προβληματισμός για το τι πρέπει να κρατήσει και να απορρίψει από το παρελθόν ή και για το τι γίνεται όντως αντιληπτός νέο, καθίσταται αναπόφευκτος και οι μέρημνες αναγκαίες. Στο πλαίσιο αυτό, καταλήξαμε πως η αξιολόγηση του επίκαιρου και του παροχημένου σε ό,τι αφορά στις αξίες, τους θεσμούς αλλά και τις προτάσεις πολιτικής θα μπορούσε να μας αποκαλύψει τάσεις της κοινής γνώμης, να εξηγήσει στάσεις και επί της ουσίας να χαρτογραφήσει το αποτύπωμα της κρίσης στη συνείδηση και στις αναπαραστάσεις των πολιτών. Τι θεωρούν οι πολίτες παλαιό και τι νέο σήμερα? Έχει νόημα η διάκριση αυτή στην πολιτική και την κοινωνική ζωή? Είναι πράγματι ξεπερασμένο κάθε τι παλιό ή όντως προοδευτικό κάθε τι νέο? Πόσο παροχημένες ή επίκαιρες είναι οι έννοιες όπως η κοινωνική δικαιοσύνη και η αλληλεγγύη, θεσμοί όπως τα κόμματα και τα συνδικάτα, μορφές οργάνωσης όπως οι συνεταιρισμοί ή οι νεοφυείς επιχειρήσεις? Το δίπολο παλαιό-νέο τίθεται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και επαναδιατυπώνει τα αξιακά προτάγματα και τις πολιτικές κατευθύνσεις. Σε μια προσπάθειά μας λοιπόν να προσεγγίσουμε αυτά τα ερωτήματα σε επίπεδο κοινής γνώμης, διεξήγαμε δύο έρευνες, μια τηλεφωνική και μια διαδικτυακή, για να επισημάνουμε κάποιες βασικές τάσεις που υπάρχουν στην ελληνική κοινωνία σήμερα, γύρω από το τι θεωρούν οι Έλληνες πολίτες παλιό και νέο, παροχημένο και επίκαιρο. Άλλωστε, το Ινστιτούτο μας, το ΕΝΑ, έχει θέσει ως ιδρυτικό του στόχο τη συμβολή του στο όσο το δυνατόν πιο σαφή και ουσιαστικό διαχωρισμό του όντως νέου από το πράγματι παλιό. Βασική προϋπόθεση για την κατάθεση της όποιας νέας εναλλακτικής πρότασης είναι η κατανόηση των διεργασιών και των δυναμικών που αναπτύσσονται στο κοινωνικό πεδίο, τόσο σε επίπεδο συλλογικού φαντασιακού, όσο και σε επίπεδο συλλογικής δράσης. Αυτά από εμένα για να μην σας κουράσω άλλο.